Μαθητές που αρίστευσαν στην 53η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, καθώς και ο πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας Ελλάδος, βρέθηκαν το πρωί της 5ης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς, θέλησε να δει από κοντά αυτά τα παιδιά, τα οποία δείχνουν με τις γνώσεις τους, το μεράκι τους, τις δυνατότητές τους, πως δεν έχουν χαθεί οι ελπίδες για τη χώρα. Ανάμεσα στους μαθητές που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και ο μαθητής από το Λιτόχωρο, Χάρης Τσαμπασίδης, ο οποίος, με τις πολλές διακρίσεις του στα μαθηματικά, έχει αποδείξει τις ικανότητές του για μια λαμπρή επιστημονική πορεία. Ο Χάρης Τσαμπασίδης συμμετείχε φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, ωστόσο ήδη έχει γίνει δεκτός στα ελληνικά πανεπιστήμια από τότε που φοιτούσε στην πρώτη τάξη του Λυκείου. Ο ίδιος όμως επέλεξε το Cambridge Trinity College γιατί θεωρείται το καλύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο για την επιστήμη των μαθηματικών, τα οποία και τον ενδιαφέρουν. Θεωρείται όμως σημαντική εμπειρία και η συμμετοχή του στο πρόγραμμα RSI πέρυσι το καλοκαίρι στο Πανεπιστήμιο MIT των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετρά ήδη μια σειρά από πολλά μετάλλια και διακρίσεις σε διεθνείς συναντήσεις για τα μαθηματικά. Τέτοιοι μαθητές όπως ο Χάρης αποτελούν, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, το μέλλον της Ελλάδας. Θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά και τη Μαθηματική Εταιρεία που κάθε χρόνο γονιμοποιεί με μεγάλη διάθεση και προσφορά ιδιοτελή αυτούς τους διαγωνισμούς που μας επιτρέπουν στην Ελλάδα να χειροκροτούμε Ολυμπιονίκες, νέους των μαθηματικών. Για μένα τα μαθηματικά είναι ακρίβεια, είναι πληρότητα, είναι και αρμονία. Και πιστεύω πραγματικά ότι αυτά συνδέονται και με το απάβγασμα της ελληνικής σκέψης. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι το δεύτερο πιο διαβασμένο βιβλίο στην ιστορία, μετά βέβαια την Βίβλο, είναι τα στοιχεία του Ευκλήδη. Το μήνυμα που στείλατε και στην Ελλάδα αλλά κυρίως και στους έξω είναι ότι οι Έλληνες πάντοτε μπορούν να διαπρέπουν. Και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς εκ μέρους πάρα πολλών Ελλήνων που σε αυτές τις δύσκολες ώρες παίρνουν ανάσες δύναμης από το δικό σας επίτευγμα. Οι διακρίσεις και τα μετάλλια είναι το αποτέλεσμα του ταλέντου αλλά κυρίως σκληρής και μεθοδικής εργασίας και εξαιρετικής συνεργασίας με τους καθηγητές τους.